Η είδηση αναστηλώνεται στην εφημερίδα Μεχμέτ, από το Μεχμέτ Γιλμάζ στην εφημερίδα Ζαμάν. Είναι χθεσινή η εφημερίδα, στο χθεσινό φύλλο. Τι πληροφορούμαστε από το χθεσινό φύλλο? Ότι διορίζεται νέος πρέσβης στην Άγκυρα, ο κύριος James Jeffrey. Ποιος είναι ο κύριος James Jeffrey? Είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Ποια είναι η ιδιομορφία του κυρίου αυτού? Ανήκει σε μια ομάδα με συγκεκριμένη πολιτική στοχοθεσία, στην οποία κινείται ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος. Είναι η δήμον επί των θεμάτων του Ιράκ και του Ιράν ο κύριος αυτός, και είναι μέλος της ομάδος, πέρα τα άλλα τις άλλες πληροφορίες που έχουμε, της ομάδος την οποία συμμετέχει και η κυρία, η κόρη του Τσένι, του Ντίκ Τσένι, του αντιπρόεδρου, η Ελίζαμπεθ Τσένι, που είναι υπέρ της επεμβάσεως στο Ιράν. Και συναγάγουν οι Τούρκοι το συμπέρασμα. Περιττώ να σας πω ότι από το 2004 μέχρι το 2005, από τον Ιούνιο του 2004 μέχρι τον Μάρτιο του 1905, έζησε στη Βαγδάτη ο κύριος αυτός. Λοιπόν, το συμπέρασμα ότι πριν παραδώσει την εξουσία, ο Μπους ενδέχεται να εμπλέξει τον διάδοχό του σε μία περιπέτεια στο Ιράν. Κομμάτι δύσκολο. Και δεν είναι έτσι. Αυτό προς τα εκεί θα προχωρήσουν. Και θα δείτε ότι με αυτήν την προοπτική ενισχύεται η Τουρκία, παντισθένη. Και πώς ενισχύεται η Τουρκία? Είναι πολύ ενδιαφέρον το δημοσίευμα στο Newsweek αυτή τη βδομάδα, κατά το οποίο προβάλλεται το μοντέλο της Τουρκίας ως το αντίδοτο εις τον τύπο του Ισλάμ του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Ενώ ο Οσάμα Μπιν Λάντεν αναπτύσσει ένα μοντέλο τρομοκρατίας και φόβου που προκαλείται από το Ισλάμ, το Ισλάμ της Τουρκίας είναι μια γλύκα, είναι ένα Ισλάμ σαν και εκείνο που ξεκίνησε στην αρχή της ιστορίας, όπου συνυπήρχε με τον χριστιανισμό, με τον Ιουδαϊσμό, ήταν αδέλφια όλοι μαζί κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Τουρκία ενισχύεται στην ισλαμική της μορφή από την Αμερική. Κάτι το οποίο προκαλεί και ερωτηματικά και στους ενόπλες δυνάμεις στην Τουρκία και γενικότερα στο κεμαλικό κατεστημένο. Τώρα βέβαια αυτό δεν πρέπει να μας ενθουσιάζει εμάς. Βέβαια τα παπαγαλάκια της εξυγχρονιστικής εξουσίας είναι η μαθία, μόρφωτα, γράμματα, έτσι όπως είναι. Αυτά τα κνόδαλα τα οποία τα βλέπεις και περιφέρονται και από κανάλι σε κανάλι και από στήλες γνωστών εφημερίδων σε άλλες στήλες άλλων γνωστών εφημερίδων που έχουν κατακλείσει την τον τόπο. Λίγο πολύ μας λένε ότι το Ισλάμ στην Τουρκία σημαίνει δημοκρατία. Και χθες πήγε ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Μπαμπατζάν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους είπε ότι παραπονείστε ότι οι χριστιανοί στην Τουρκία δεν έχουν δικαιώματα θρησκευτικά ή καταπατώνται τα δικαιώματά τους, αλλά στην Τουρκία καταπατώνται και τα δικαιώματα του Ισλάμ. Το ξέρετε αυτό, το μουσουλμάνο. Και σηκώθηκαν οι τρίχες της κεφαλής όλους μαζί. Για να δεις με ποιους έχουμε να κάνουμε. Με ποιους συζητάμε δηλαδή. Αν συζητάμε. Αν μπορείς να συνεννοηθείς με αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, συνεπώς το Newsweek λέει ότι υπάρχει ένα σχέδιο από το κυβερνό κόμμα της Τουρκίας ανάπτυξης αυτού του Ισλάμ και υπάρχει μία πλήρης σιωπηρή ενίσχυση παντιστένη από μέρους της Τουρκίας αυτό το σχέδιο, το οποίο σχέδιο δεν αφορά μόνο την Τουρκία, αφορά την εξάπλωση σε όλο τον κόσμο. Και πάμε τις ειδήσεις τις σημερινές, θα σας τις πω τηλεγραφικά. Είδηση. Είναι χθεσινή είδηση της Χουριέτ. Οι Τούρκοι επιστρέφουν στο Κόσοβο μέσω της εκπαίδευσής των.
Δηλαδή μας λέει ότι στο Κόσοβο έχει επιστρέψει η Τουρκία, δηλαδή επιστρέφει στα εδάφη τα οποία έχει αποχωριστεί από τον Βαλκανικό πόλεμο, και επιστρέφει διότι εκεί ιδρύονται σχολεία από την Τουρκία, σχολεία είτε απευθείας από το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, είτε είναι τα σχολεία του Φετχουλά Κιουλέν, του αμερικανόστροφου αυτού ισλαμιστή, μέντορα της κυβέρνησης Ερντογάν. Και μάλιστα λέει ο υπουργός παιδείας του Enver Hoxhay, ο Enver Hoxhay, και λέει ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την εκπαίδευση που μας προσφέρουν οι Τούρκοι. Για μας ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ είναι, και η επανάστασή του είναι μεγαλύτερη στην παγκόσμια κλίμακα από τη Γαλλική Επανάσταση. Λοιπόν, σκέψου, ένας τι είδους υπουργός παιδείας είναι αυτός, τι είδους υπουργός παιδείας, ότι θεωρεί την επανάσταση του Κεμάλ μεγαλύτερη της Γαλλικής Επανάστασης. Για να καταλάβεις δηλαδή τα μεγέθη, ποια είναι τα μεγέθη. Εν πάση περιπτώσει, και πάμε παρακάτω και ερχόμαστε στην Ρουμανία. Διαπιστώνουμε ότι στη Ρουμανία, αν είναι δυνατόν, ο Φετχουλά Κιουλέν έχει ανοίξει σχολείο. Το σχολείο αυτό έχει περίπου 800 μαθητές στη Ρουμανία, επαναλαμβάνω, στη Ρουμανία. Και μάλιστα το σχολείο αυτό, το ιδιωτικό σχολείο, έχει περισσότερους μαθητές από ότι έχουν αγγλόφωνα σχολεία, και μάλιστα είναι το τουρκικό λύκειο της Κωνσταντζας. Μαθητές είναι Ρουμάνοι. Δηλαδή λέει για κάποιον μαθητή Κωστέα Νταν Αντρέι, και έχει με τον καθηγητή του της φυσικής Μπαράρου Λόι προετοιμάσει ένα σχέδιο το οποίο αφορά την διαστημικά λεωφορεία κτλ. Και τα διαστημικά μέσα κτλ. Και αυτά γίνονται κάτω από την σκεπή ενός Ισλαμικού Ιδρύματος. Τώρα μέσα σε παρένθεση, είπαμε για τη Ρουμανία. Την τελευταία εκπομπή, την περασμένη εβδομάδα, είχα κλείσει την εκπομπή, θυμάμαι, με την παρατήρηση ότι ενώ όταν έρχονται οι Τούρκοι αξιωματικοί, οι στρατηγοί, ο Γενικός Επιτελάρχης, οι υπουργοί στην Αθήνα, η πρεσβεία εδώ, η τουρκική, και καλώς πράττει, τους φροντίζει να τους μεταφέρει στο νεκροταφείο, το στρατιωτικό νεκροταφείο στην Νίκαια, Πειραιά, όπου βέβαια είναι η τάφη κάποιων εχμαλώτων του ελληνοτουρκικού πολέμου του 20-22, οι οποίοι πέθαναν από φυσικά αίτια στην Αθήνα και τους έχουν ενταφιάσει εδώ. Και είχα πει ότι αντίστοιχο νεκροταφείο δεν υπάρχει για τους Έλληνες θανόντες, αξιωματικούς και οπλίτες στον ελληνοτουρκικό πόλεμο στην Τουρκία. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν νεκροταφεία για τους Άγγλους, για τους Αυστραλούς, πάσης φύσεως, αν θέλετε, και γαλλικό νεκροταφείο. Αλλά όχι. Τώρα πληροφορούμαστε ότι υπάρχει τουρκικό νεκροταφείο στην Ρουμανία, και μεταξύ των τάφων υπάρχουν οι τάφοι των εξής ανθρώπων μαζί με σταυρούς αντί μισοφέγγαρο. Ο γιος του Στεφάνου Γιάννης, ο γιος του Αποστόλη Νικόλας, ο γιος του Δημήτρη Βασίλης, και ο γιος του Αναστάση Κωστής, και οι υπόλοιποι. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ή της Μικράς Ασίας, τους οποίους είχαν στρατεύσει οι νεότουρκοι και τους έστειλαν στο μέτωπο
της, όπου έχουν το έχουν αυτό υπόψη τους οι ελληνικές αρχές ή δεν το έχουν υπόψη τους ότι στη Ρουμανία υπάρχουν και νεκροί τάφοι νεκρών στρατιωτών, αλλά αυτοί επειδή ήταν του Οθωμανικού στρατού, παρά το γεγονός ότι είναι Έλληνες, δεν νομίζω ότι μπορεί να ενδιαφερθεί το Υπουργείο Εξωτερικών ή οποιοδήποτε άλλη αρχή στη χώρα μας. Είναι δηλαδή να τραβάς τα μαλλιά σου.